Αρνητικό στο ενδεχόμενο να γίνει νέα εκβάθυνση στο λιμάνι, εμφανίζεται ο νομαρχιακός σύμβουλος και πρώην πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Άκης Ζήβας. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν πρέπει να πετάγονται χρήματα στη θάλασσα. Για μένα η καταλληλότερη λύση είναι αυτή που επεδίωξα όταν ήμουν εγώ πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και έκανα μια προμελέτη για τη μεταφορά του εμπορικού λιμανιού στα λαζαρέτα. Τη μετατροπή του υφιστάμενου λιμανιού σε μαρίνα, τη διαπλάτηση του μόλου του Αγίου Νικολάου κατά μήκος μέχρι και το ακρομόλιο με κατάλληλο κρυπίδωμα, ούτως ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν κρουαζιερόπλια. Η προμελέτη αυτή, κύριε Ζήβα, πότε είχε γίνει ακριβώς? Αυτή η προμελέτη είχε γίνει το 2003 και είχε στοιχήσει 10 εκατομμύρια δραχμές. 30.000 ευρώ δηλαδή. 10 εκατομμύρια δραχμές η προμελέτη, τα οποία πληρώθησαν από τα έσοδα του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου. Έχει εφαρμοστεί τίποτα από την προμελέτη, κύριε Ζήβα? Από την προμελέτη δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα. Δεν έχουν καν διεκδικήσει ένα ποσό το οποίο είχε παραχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν αιτήσεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για 2 υπομελέτες, οι οποίες αφορούν τον κυματισμό του νέου λιμανιού όταν και αν κατασκευαστεί στα λαζαρέτα.